Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Άρτα στην Παρασκευή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομαρχιακού Παρατήματος Σαβεδί Σπύρος Χιούτης και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Πρέβεζας Βαγγέλης Νάνος, εκπροσωπώντας τη Συνέλευση Συντονισμού Εργαζομένων Ανέργων Πρέβεζας και ενημερώνοντας τους πολίτες για την απεργία της 17ης Μαΐου, όπου θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στις 9.30 το πρωί στον ΟΤΕ, πορεία στους δρόμους της πόλης και παρέμβαση σε χώρους δουλειάς. Από την πλευρά του, ο κύριος Χιούτης επεσήμανε: «Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διάλεξε το βράδυ της εργατικής πρωτομαγιάς, την οποία είχε το θράσος να ισχυρίζεται ότι τίμησε, για να ανακοινώσει ένα νέο τέταρτο μνημόνιο. Μετά το σκίσιμο των μνημονίων, το ούτε ρήξη ούτε υποταγή, το πρόγραμμα ανακούφισης Θεσσαλονίκης, το παράλληλο πρόγραμμα, την προστασία των κοινωνικά ευάλωτων, τη θέση ότι η αριστερή πολιτική είναι μέσα στο ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχεται μια νέα επιχείρηση επιστημονικής εξαπάτησης. Ένα μνημόνιο διαρκείας με υποχρέωση αιματηρών πλεονασμάτων 3,5% και βάρβαρων αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων, σε συνεχή βάση για το οποίο η κυβέρνηση περηφανεύεται και απαιτεί ο λαός να είναι και ευχαριστημένος». Υποχρεώντας για μια φορά κατά κράτους απαιτήσεις των δανειστών και στις ξεκινησμένες πλέον κόκκινες γραμμές, η κυβέρνηση των πολιτικών απαταιώνων υπέγραψε το νέο αντιλαϊκό και αντιεργατικό πακέτο μέτρων, με το οποίο κλιμακώνει την επίτηση ενάντια σε ό,τι είχε απομείνει από τις κατακτήσεις του λαού και των εργαζομένων της χώρας μας. Συνεχίζει τον ίδιο δρόμο που υπηρέτησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, οδηγώντας από τη μία τους εργαζομένους στην εξαθλίωση και ενισχύοντας από την άλλη τα προνόμια στην επιχειρηματική δράση του μεγάλου κεφαλαίου. Γι' αυτό Νέα Δημοκρατία ποτάμι, ΠΑΣΟΚ, Ένωση Κεντρών, συμφωνούν με αυτά τα μέτρα και ούρλιζαν για να κλείσει γρήγορα η αξιολόγηση. Ουσιαστικά με τα νέα μέτρα, πετσοκόβονται για άλλη μια φορά μισθοί και συντάξεις. Με τη μείωση των φορολόγιων στα 5.681 ευρώ, όπου έχει κυκλοφορήσει και ουσιαστικά το πλήρη κείμενο ακόμα δεν έχει κατατεθεί στην Βουλή, αφαιρείται ένας ακόμη μισθός από κάθε εργαζόμενο και συνταξιούχο. Ενώ με τη μείωση κατά τουλάχιστον 18% των συντάξεων και την εξέλιξη των επικουρικών, δεσμεύονται πλέον μέχρι 330 ευρώ το μήνα από τους συνταξιούχους. Αντί δηλαδή ουσιαστικά για την επαναφορά 13ου και 13ου μισθού και σύνταξη, μας πάνε σε 10 και 11 μισθού ετησίως. Μειώνονται κατά 450 εκατομμύρια περίπου οι κοινωνικές δαπάνες για το 2018, αποδομώντα πλήρως το τομείς υγείας, παιδείας και κοινωνικής ασφάλισης. Ενώ κόβονται ακόμα 58 εκατομμύρια από τα λεγόμενα τελευταία επιδόματα θέρμανσης, τα ψήφια μειώνονται στο 50%. Επεκτείνεται το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, σε 30 τουλάχιστον, δόνωση επιχειρηματικούς ομίλους και εξόδους για τους εργαζομένους. Καταβαθρώνουν τα διάφορα επιδόματα, ενεργείας, φτώχειας, θέρμανσης, αναπηρίας. Προφανώς και δεν επανέρχονται οι συλλογικές συμβάσεις όπως έλεγε η κυβέρνηση. Αντιθέτως, συνεχίζονται οι εταιρικές και επιχειρησιακές συμβάσεις με απαγόρευση της επεκτασιμότητας των κλαδικών, ενώ διευκολύνει τη μαζική απόλυση εργαζομένων με εγκατάλειψη υποχρεωτικής υπουργικής απόφασης για την έγκρισή τους. Εδώ μια μικρή παρένθεση: το τελευταίο συμβάν είναι με την απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου που η κυβέρνηση και μάλιστα ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Σκουλέτης διαφήμιζε ότι θα έχουμε λύσει το πρόβλημα του συμβασιούχου. Ουσιαστικά έχουμε κράμερ να δίνουν κράμερ, κράτους να δίνουν κράτους, και αντί ουσιαστικά η αιμονιμοποίηση των συναδέλφων που καλύπτουν πάγιες και τις ιδιωτικές ανάγκες, θα έχουμε κολλήσεις. Και μάλιστα προβλέπεται και πλαφόν στους λεγόμενους συμβασιούχους που κάθε χρονιά στο δημόσιο. Αποδεικνύεται ότι στο πλαίσιο της συρρήκνωσης του κράτους και του δημοσίου περικόπτουν όχι μόνο τους μόνιμους αλλά και τους συμβασιούχους, ελαστικά εργαζόμενους στο δημόσιο. Προαναγγέλνουν και ουσιαστικά αυτή η απόφαση είναι τα φόπλακα. Χιλιάδες απολύσεις συμβασιούχους στο τέλος του 2017 ή ακόμα και πιο νωρίς με αυτή την απόφαση. Από την πλευρά του, ο κύριος Νάνος τόνισε: «Πάμε σε μια απεργία η οποία θα έπρεπε να είχε γίνει χθες. Εδώ και αρκετό καιρό οι συνελεύσεις συντονισμού, οι παρεμβάσεις, οι συσπυρώσεις στο εργατικό κίνημα, οι πρωτοβουλίες συντονισμού πρωτοβάθμιων σωματείων έχουν προτείνει κινητοποίηση προειδοποιητική, ώστε να προετοιμάσουν τη σύγκρουση με την κυβέρνηση που φέρνει το τέταρτο μνημόνιο». Νομίζω ότι οι κυβερνητικοί των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουν την απογοήτευση, την απελπισία των εργαζομένων και των νέων ανθρώπων, που έχει οδηγήσει πλαδιά στρώματα ουσιαστικά της κοινωνίας σε μια αδράνεια, ως έγκριση της πολιτικής τους και ως πράσινο φως για να συνεχίσουν την ίδια βάρβαρη πολιτική καταστρατήγησης δημοκρατικών δικαιωμάτων, καταστρατήγησης του δικαιώματος στην εργασία, της ελαστικοποίησης του χρόνου εργασίας, των μισθών πείνας, των συντάξεων πείνας κτλ. Και από αυτή τη σκοπιά, εμείς καλούμε το λαό στις 17 Μαΐου να διαψεύσει τον Τσίπρα, ο οποίος σου λέει ότι δεν ξεσηκώνεστε, άρα δεν διαφωνείτε με την πολιτική μου, να στείλουμε μήνυμα, ας πούμε, τόσο στη συγκυβέρνηση, αλλά και σε όλο το μνημονιακό μπλοκ,
το οποίο έχει ψηφίσει το πρώτο και δεύτερο μνημόνιο και η δημαγωγή ουσιαστικά τώρα και στο τρίτο και στο τέταρτο, ας πούμε, και να αποδείξουμε ότι δεν ξεμπερδέψανε μαζί μας. Από αυτή τη σκοπιά, εμείς, σαν συνέλευση συντονισμού εργαζομένων και ανέργων, καλούμε στην απεργία αυτή για κάποιους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι αυτό που είπα πριν, ότι πρέπει να σηκώσουμε το γάντι της πρόκλησης του Τσίπρα. Να γεμίσουμε τους δρόμους με πάθος, με φιλοδοξία για την έναρξη μιας εργατικής, λαϊκής αντεπίθεσης διαρκείας που θα διαμορφώσει, ας πούμε, τους λόγους ανατροπής αυτής της πολιτικής. Εμείς θεωρούμε την απεργία της 17 Μάη, όχι την τελευταία μάχη, απεργία και μάχη κάποιων ηττημένων, αλλά τη θεωρούμε την πρώτη μάχη αυτών που θέλουν να νικήσουν την πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΡ. Δεύτερος λόγος που καλούμε στην απεργία είναι να συμβάλλουμε να σπάσει αυτή η αγωνιστική άπνοια. Για να αναδείξουμε, ας πούμε, την αντίθεσή μας στα διαρκή και τα λαϊκά μέτρα για έναν ουσιαστικά, για την έναρξη ουσιαστικά ενός ανένδοτου αγώνα που θα τσουρουφλήσει ουσιαστικά την κυβέρνηση στη φωτιά ενός μαχητικού κινήματος. Τρίτον, το οποίο καλούμε είναι ότι πρέπει να κάνουμε βήματα στη συγκρότηση ενός ενωτικού, δημοκρατικού, ταξικού κέντρου αγώνα. Η ΓΕΣΕΕ και ΔΕΔΗ έχουν τελειώσει. Δεν μπορούν να εμπνεύσουν τους εργαζόμενους, δεν μπορούν να οργανώσουν πάλι. Είναι αφαιρέγγια στα μάτια της εργατικής τάξης και από αυτή τη σκοπιά καλούμε σε έναν εξάρτητο κέντρο αγώνα και σε κοινή δράση όλων των μαχόμενων δυνάμεων, ας πούμε, του κινήματος και των δυνάμεων, ας πούμε, του ΠΑΜΕ και τις μαχόμενες δυνάμεις, ας πούμε, του ΠΑΜΕ σε αυτή την κατεύθυνση. Τέταρτον, καλούμε σε αυτή την απεργία γιατί υπάρχει και το πολιτικό κομμάτι, το οποίο πρέπει να εμπνευστεί ο κόσμος, πρέπει να το πιστέψει, να προβάλλουμε ως παράγοντα δηλαδή αυτοπεποίθησης και κινητοποίησης τον άλλον δρόμο, έναν δρόμο χωρίς ευρώ, χωρίς Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς μνημόνια και χωρίς χρέος, σε σύγκρουση με το κεφάλαιο, για να πάρει ο οργανωμένος λαός το τιμόνι στα χέρια του. Καλούμε τον εργαζόμενο λαό, την νεολαία, να μην υπογράψουν το τέταρτο μνημόνιο, το οποίο αποτελεί ένα νέο συμβόλαιο θανάτου, και να συμμετάσχουν μαζικά, ας πούμε, στην απεργία στις 17 Μάη. Εμείς ως Συνέλευση Συντονισμού Εργαζομένων Ανέργων, στην τελευταία μας συνάντηση, αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε συγκέντρωση 9.30 ώρα στον ΟΤΕ. Θα μαζευόμαστε σε 9.30 ώρα στον ΟΤΕ. Θα πραγματοποιήσουμε πορεία στους δρόμους της πόλης και παρέμβαση σε χώρους δουλειάς.